Τις τελευταίες εξελίξεις θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης. Θα συνδεθούμε λοιπόν με το στούντιο του Ιόνιαν στην Καλαμάτα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Σήμερα το ρεπορτάζ που έχουμε από την Καλαμάτα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι από την πλευρά των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί χθες υπήρχε η σκληρή ανακοίνωση της Νέας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Παράταξης του Γιώργου Τατούλη, καθώς και η δήλωση απάντηση του Περιφερειάρχη στην ερώτηση των 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ανακοίνωση Νέας Πελοποννήσου έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για πολύ βαριά κουβέντα. Ενώ στη δήλωσή του ο κύριος Τατούλης μιλούσε για πολιτικά πρόσωπα που υπηρετούν το λαϊκισμό και το ψεύδος, τις μισές αλήθειες, ενώ έκανε λόγο για αναλώσιμα πολιτικά πρόσωπα. Και αυτές είναι σκληρές κουβέντες όταν πρόκειται για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και όταν πρόκειται για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια δήλωση των αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Νέας Δημοκρατίας που σε σχέση με το ύφος των χθεσινών δηλώσεων και ανακοινώσεων είναι πολύ πιο ήπιες. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι κάνουν λόγο για έλλειψη εμπεριστατωμένης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των βουλευτών, αφού όμως, όπως τονίζουν, δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον να ενημερωθούν για την πορεία του έργου ΣΔΙΤ που καταγγέλουν. Όμως, συνεχίζοντας τις επικρίσεις, αλλά θα έλεγα σε σχέση πάντα με χθες σε πολύ πιο ήπιο ύφος, η κίνηση αυτή όχι μόνο δεν προτείνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά δημιουργεί αντιφατικές τάσεις στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας σε μια περίοδο που, όπως αναφέρουν, όλοι εμείς αγωνιζόμαστε για τη μέγιστη δυνατή της συσπήρωση. Στο τέλος, κάνουν λόγο για κίνηση, για ενέργεια από την πλευρά τους που προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών, ενώ διαφυλάττουν παράλληλα την προσωπική τους αξιοπιστία. Γιάννη, βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Γιατί ζητήσαμε δηλώσει σήμερα από. Γίνονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι, ωστόσο υπάρχουν και αντιδράσεις που δυναμητίζουν το κλίμα ή είναι στο ίδιο μήκος κλίματος όπως ήταν και χθες οι πρώτες δηλώσεις και των δύο πλευρών. Να περάσουμε να δούμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή Μετρόπολης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Αχαΐας που υπογράφει και την ερώτηση Ανδρέας Κατσανιώτης και επιστρέφουμε. Είναι μια επίκαιρη επερώτηση που στην ουσία πάλι το πρόβλημα των σκουπιδιών από την περιφέρεια πηγαίνει προς τα πίσω. Ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε πριν για το τι θα γίνει με την αξιολόγηση και ποιος φταίει που δεν κλείνει. Φταίει το κακό κράτος ή οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουν μια σημαντική ευθύνη για να κάνουν ένα περιφερειακό σχεδιασμό. Όταν αυτός ο σχεδιασμός δεν υλοποιείται και δεν προχωρά, θα πρέπει να απολογηθούν στους πολίτες. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ποιος έχει την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένες λοιπόν ο σχολιασμός του κυρίου Κατσανιώτη επιρρύπτει ευθύνες για καθυστέρηση του έργου στην Περιφερειακή Αρχή και όπως λέγαμε Γιάννη παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες αντιδράσεις σήμερα όπως είπες και εσύ από την παράταξη του κυρίου Τατούλη που αλλάζουν κάπως το κλίμα και όλα όσα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ακούγοντας τον βουλευτή Αχαΐας, βλέπουμε ότι υπάρχει κριτική, έντονη κριτική απέναντι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που δεν δέχεται ο κύριος Τατούλης. Ο κύριος Τατούλης επιρρύπτει αποκλειστικά τις ευθύνες στην κυβέρνηση και γι' αυτό εγκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το κλίμα της απάντησης, όμως εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ βαριές οι εκφράσεις τόσο της δήλωσης χθεσινής δήλωση του κυρίου Τατούλη, όσο και της ανακοίνωσης της Νέας Πελοποννήσου της Περιφερειακής Παράταξης που μιλούσε για θεσμική εκτροπή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και να σταθώ πάλι, ότι είναι πολύ βαριά κουβέντα, γιατί αναφέρεται σε βουλευτές, σε αιρετούς, σε εκλεγμένους από τους πολίτες και πολύ περισσότερο όταν αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό και μεσήνιο βουλευτή Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε στηρίξει, είχε δώσει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Τατούλη στις περιφερειακές εκλογές του 2014. Ακριβώς αυτό είπε. Συγκεκριμένες τέτοιου είδους αναφορές για θεσμική εκτροπή έκανε και αντιπεριφερειάρχης της Πελοποννήσου, η θυμητική αντιπεριφερειάρχης της Πελοποννήσου, Ντίνα Νικολάκου. Πάμε να δούμε τη δήλωση πριν από λίγο για το θέμα στο Ιόνιαν. Είναι σίγουρο.
σίγουρο ότι όταν βλέπουμε 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους 5 της Πελοποννήσου και άλλους 5 από άλλες περιφέρειες, να υπογράφουν μία επερώτηση και να βάλουν εναντίον της περιφέρειας και του περιφερειάρχη που το ίδιο του το κόμμα στήριξε το 2014, προκύπτουν κάποια ερωτηματικά. Νομίζω όμως ότι η αλήθεια πάρα πολύ σύντομα θα φανεί. Τα είπε λοιπόν η κυρία Νικολάκου. Μένει λοιπόν, Γιάννη, να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα είτε θα σβήσει σιγά σιγά αυτή η κόντρα, είτε θα πιθανόν να έχουμε και κάποια άλλη εξέλιξη, κάποιο διαφορετικού είδους απάντηση και από την αντιπολίτευση. Μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Μπορεί και να σημάνει πολλά και για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.